Το αντιρατσιστικό νομοθέτημα πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει. Και καμία πολιτική διελκυστίδα δεν δικαιολογείται πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του κόμματός του με αφορμή τις αντιδράσεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν μετάθεση της συζήτησης τον Αύγουστο. Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το νομοθέτημα, αν θέλετε, που αντιμετωπίζει τον ρατσιστικό λόγο, τον μισαλόδοξο λόγο, τη μισαλόδοξη και ρατσιστική βία και πράξη, είναι και υποχρέωση της χώρας μας να βρει την παρουσία του και τη θέση του μέσα στο πολιτικό θεσμικό μας σύστημα. Αλλά πέρα από αυτό, η δημοκρατία εκτός από την ανοχή έχει και κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους. Αν με ρωτήσετε ότι με τους θεσμούς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της δυσαρέσκειας του κόσμου, της αγανάκτησης, θα σας πω δεν φτάνει μόνο του. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό ζήτημα. Το αντιρατσιστικό νομοθέτημα πρέπει να υπάρξει και θα υπάρξει. Και καμιά πολιτική διελκυστίνδα δεν δικαιολογείται πάνω σε ένα τέτοιο θέμα. Αναφερόμενος εξάλλου στην άνοδο της Χρυσής Αυγής και στη δυνατότητα ανάσχεσής της, ο κ. Κουβέλης σημείωσε ότι η μόνη απάντηση είναι εκείνη η πολιτική που οδηγεί στην έξοδο από το τούνελ. Ουδέποτε ωραιοποίησα την οποιαδήποτε κατάσταση. Και το λέω από την θέση του Πρόεδρου ενός κόμματος της Δημοκρατικής Αριστεράς που στηρίζει και μετέχει με τον τρόπο που μετέχει στην κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός, έχω την βεβαιότητα ότι γνωρίζει που βρίσκεται η χώρα, ξέρει τις μεγάλες δυσκολίες, αλλά βεβαίως δέχεται, εισπράττει θα έλεγα, τον λαϊκιστικό λόγο, τον λόγο ο οποίος δημαγωγεί, ο λόγος ο οποίος θέλει να λαϊλατεί πάνω στις πληγές αυτής της κοινωνίας. Εγώ πιστεύω όμως ότι ο ελληνικός λαός έχει απόλυτη συνείδηση του τι συμβαίνει και ξέρει πολύ καλά ο Έλληνας πολίτης ότι δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο από αυτό το οποίο προωθείται και εφαρμόζεται. Είναι ακριβές όμως ότι κάποιοι επενδύουν επάνω στις πληγές, ας το επαναλάβω, της ελληνικής κοινωνίας, διότι σας είπα λίγο πριν για τον τεράστιο, το συγκλονιστικό αριθμό των ανέργων. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα που ανέδειξε το ερώτημά σας είναι μόνον ένας. Η επί της ουσίας πολιτική που μπορεί να διορθώνει, που μπορεί να ανακουφίζει, που μπορεί να προωθεί ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας μέχρι ότου βγούμε στην άκρη του τούνελ, του αδιεξόδου που ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και σήμερα πιστεύω ότι δεν είναι αδιέξοδο. Να σημειώσουμε πάντως πως συνεχίζονται οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας για το αντιρατσιστικό, το οποίο κινδυνεύει να παραπεμφθεί στις καλένδες, παρά τη γνωμοδότηση μάλιστα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής πως δεν υπάρχει κανένα συνταγματικό κόλλημα. Την ίδια στιγμή εντούτοις που η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να μπλοκάρει την κατάθεσή του, με νέες προκλήσεις επανέρχεται ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Παναγιώταρος, μιλώντας στην εκπομπή Dateline, η οποία μεταδίδεται πανευστραλιανά μέσω του δικτύου SBS. Κατά τη συνέντευξή του στην εκπομπή που έκανε το Αυστραλιανό κανάλι, ο βουλευτής, ο οποίος τον περασμένο Οκτώβριο είχε εκφράσει μέσω BBC την ετοιμότητά του για νέο εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, δήλωσε ότι η φιλοδοξία της Χρυσής Αυγής είναι να καταστεί Χεσμπολάχ της Ελλάδας, ενώ προέτρεψε τους Έλληνες αντί να αυτοκτονούν να σκοτώνουν τους τραπεζίτες.